Τώρα, ναι. Λοιπόν, να το αφήσουμε εδώ προς το παρόν. Διονύση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αθανασία Κρύβου. Αθανασία, που βρίσκεται μαζί της ο Ζώης Τσόλης. Σχόλια, συμπεράσματα. Ωραία. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη εδώ των Υπουργών. Έχουμε μαζί μας τον Ζώη Τσόλη, τον αρχισυντάκτη του Οικονομικού της εφημερίδας του Βήματος, για μια γρήγορη σύνοψη και ένα γρήγορο σχόλιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε σήμερα εδώ Κυριακή στην αίθουσα 305 στον τρίτο όροφο του Υπουργείου Οικονομίας. Εμείς που παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια το οικονομικό ρεπορτάζ Κυριακή, έχουμε να βρεθούμε από την εποχή του Γιάννη του Βαρουφάκη, δηλαδή πριν από 5 χρόνια που τα πράγματα ήταν κρίσιμα. Σήμερα ευτυχώς για την οικονομία τα πράγματα δεν είναι κρίσιμα, αλλά δυστυχώς αποκτούν μια κρισιμότητα εν ώψη των εκλογών. Η συνέντευξη που δόθηκε είναι ουσιαστικά το έναυσμα, το εναρκτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό έχει τη σημασία του και από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε όλοι ότι η κυβέρνηση πηγαίνει με ένα άγχος, με μια αγωνία προς τις κάλπες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα δόσεων, τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς την εφορία και των 100 δόσεων για χρέη προς δήμους και κοινότητες. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι αυτή τη ρύθμιση την περίμεναν 3 εκατομμύρια ίσως και περισσότερο φορολογούμενοι ή οφειλέτες προς το δημόσιο. Και είναι καλό. Η δεύτερη ανάγνωση όμως μας λέει να δούμε πρώτα την τσέπη μας, να δούμε τις δυνατότητες που έχουμε, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε ή όπως αν έρθουμε στη θέση αυτών των ανθρώπων ή βρισκόμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων, αν δεν έχεις, δεν μπορείς να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου, αν δεν έχεις εισοδήματα. Μια άλλη παράμετρο στην οποία ήθελα να σταθώ είναι ότι η ρύθμιση κατατίθεται εσπευσμένα στην παρούσα φάση από την κυβέρνηση στη Βουλή, ενώ αύριο έρχονται οι θεσμοί. Θα κατατεθεί στη Βουλή ακριβώς για να προλάβει τις πρωτοβουλίες κινήσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αύριο αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή την τροπολογία για την μη μείωση του αφορολόγητου ορίου και ενδεχομένως να επαναφέρει στο προσκήνιο την παλιότερη πρότασή του για τη ρύθμιση, ακόμη πιο γενναία για οφειλές προς 3.000 ευρώ. Και στη συνέχεια θα έχουμε τον έλεγχο των θεσμών μέχρι την ημέρα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο των 120 δόσεων. Στις προηγούμενες συνδέσεις, τις οποίες παρακολουθούσα και εγώ, η συνάδελφός μας παρουσίασε αναλυτικά τα όσα είπαν οι τρεις υπουργοί. Αυτό προς το παρόν ήθελα να πω εγώ, αν έχετε κάτι να μας ρωτήσετε. Όχι Ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως έχεις πολλά να μαζέψεις και συμπεράσματα και παραδείγματα και τα τεχνικά. Νομίζω θα τα λέμε αυτή τη βδομάδα αρκετά συχνά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Αθανασία Ακρίβου και τον Ζωή Τσόλη από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα τα αναλύσουμε κιόλας εδώ με το φοροτεχνικό μας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.